Εκπομπή μας με το ιατρικό μας ένθετο θα μάθουμε ποια είναι η σχέση της διατροφής με την οστεοπόρωση. Μαζί μας ο γιατρός μας, Δ. Γιώργος Κοτσόνης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Γιάννα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πώς η ομοιοπαθητική εξηγά αυτή τη σχέση? Πόσο σημαντική δηλαδή είναι η διατροφή μας για να αποκλείσουμε και αν μπορούμε να αποκλείσουμε την οστεοπόρωση μόνο με την διατροφή μας? Ναι, φυσικά είναι πολλοί παράγοντες που προκαλούν οστεοπόρωση, αλλά πιστεύω ότι ένας σημαντικός, ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η διατροφή. Και βεβαίως το πιο σημαντικό που πρέπει να θίξουμε εδώ είναι η σχέση της οστεοπόρωσης με τις λεγόμενες όξινες τροφές. Το οργανισμός μας έχει το αίμα. Στο αίμα μας υπάρχει ένα pH περίπου 7,4. Δείχνει πόσο όξινο ή αλκαλικό. Είναι ουδέτερο. Είναι το ιδανικό για τον οργανισμό μας το pH να είναι 7,4. Το όξινο pH, για να το πούμε έτσι χοντρικά, όταν πάει κάτω στο 7, στο 6,5, τότε αυτό προκαλεί οστεοπόρωση και θα εξηγήσω πώς. Ο οργανισμός όταν πίνουμε ας πούμε ένα αναψυκτικό, να μην πούμε ονόματα, που έχει pH, αντί να έχει pH 7,4, έχει 7,3,4, ένα γνωστό αναψυκτικό, έχει pH 3,4, είναι πολύ όξινο. Είναι όλα τα αναψυκτικά που έχουν το ίδιο pH περίπου? Δεν ξέρω, γιατί έψαξα για ένα συγκεκριμένο αναψυκτικό. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ποιο εννοώ. Α, δεν θέλουμε να πούμε και δεν θα να πούμε ονόματα, ναι. Αυτό λοιπόν το αναψυκτικό έχει pH 3,4. Ενώ έπρεπε ο οργανισμός να εισπράξει, να πιει κάτι τέλος πάντων που να έχει pH κοντά στο 7,4. Πίνουμε κάτι που έχει pH 3,5. Αυτό τι προκαλεί στον οργανισμό μας? Ο οργανισμός εκείνη την ώρα προσπαθεί να επαναφέρει την ισορροπία. Δηλαδή ξοδεύει περισσότερη ενέργεια. Αυτό το 3,5 που εισέπραξε πρέπει να το κάνει 7,4. Πώς θα το κάνει? Αφαιρεί μεταλλικά στοιχεία από τα κόκαλα μας, μεταξύ άλλων. Δηλαδή πίνοντας... Επομένως θα αφαιρέσει ασβέστιο, θα αφαιρέσει μαγνήσιο, μαγκάνιο, βόρειο από τα οστά, γιατί αυτά προκαλούν, καλοποιούν το αίμα. Άρα λοιπόν ένας βασικός παράγοντας που προκαλεί οστεοπόρωση είναι οι όξινες τροφές, διότι μέσα από τις όξινες τροφές αναγκάζουμε τον οργανισμό να αφαιρέσει μέταλλα από τα οστά. 77-77-1088, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει μέχρι στιγμής ο γιατρός μας. Πώς η διατροφή μας μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση της οστεοπόρωσης? Πώς με την διατροφή μας μπορούμε να φέρουμε την ισορροπία ή μπορούμε να χάσουμε την ισορροπία του οργανισμού μας? Σας περιμένουμε για ερωτήσεις και απορίες. Δηλαδή είναι στα χέρια μας ό,τι θα γίνει. Αυτό θα έλεγα κάποια, αλλά και με πρόλαβε. Αυτοί που πουλούν κάποια πράγματα που είναι όξινα, που ενοχλούν τον οργανισμό μας, κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή σε ό,τι αγοράζουμε ελευθερία και σε ό,τι τρώμε πρέπει να κοιτάζουμε το pH ή πάντα υπάρχει στη συσκευασία? Όχι, δεν είναι αναγραμμένο στη συσκευασία. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να γίνει στο μέλλον, να αναγράφεται σε ένα ποτό που πίνουμε ποιο είναι το pH. Αλλά αυτά να δούμε πότε θα τα δούμε. Φυσικά δεν συμφέρει, αλλά υπάρχει μια ελευθερία. Ζούμε σε ελευθερία, ελεύθερο το εμπόριο, ελεύθερες οι διαφημίσεις, να μας διαφημίσουν πράγματα τα οποία είναι βλαβερά ως πολύ ωφέλιμα, αλλά εμείς πρέπει να μάθουμε, να ενημερωθούμε. Ναι. Υπάρχει μια κυπριακή ταινία που λέει «Εγώ στραβώνω και πουλώντες, ή άμπλεπε και αγόραζε». Δηλαδή... Ναι, τι λέγε, τα ρούχα είναι να έχεις τα μισά. Εμείς πρέπει λοιπόν να είμαστε ενημερωμένοι. Να πάμε να μιλήσουμε με τους τηλεθεατές μας, να μάθουμε ποιες είναι οι απορίες. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Σας τα ακούμε. Να ρωτήσω τον γιατρό εκεί, όταν λέει όξινα που βλάφτουν, είναι τα όξινα αυτά? Σαν εγώ παράδειγμα το πρωί. Όχι. Μόλις του έξω, πίνω ένα γάλα μεγάλο με αλίτρο, μετά πίνω στη λεμονιά μου, κόφτω ένα λεμόνι έτσι ωραίο και το τρώω ολόκληρο, όπως είναι, καθημερινά. Μα ένα λίτρο γάλα πίνετε? Έναν το πρωί, 1,2 το μετά. Είναι 3 λίτρα την ημέρα.
Ένα ποτήρι και ένα λίτρο, κύριε πρόδρομε. Τρία λίτρα ένα δηλαδή. Ένα λίτρο κάθε φορά. Και τρώω και δύο αυγά ομά κάθε πρωί. Α, ναι, μας το έχετε πει αυτή τη συνταγή και άλλη φορά, το θυμάμαι. Και δεν έχω τίποτε που ζουν τα πράγματα. Λεμόνια στο φαΐ μου, μπορεί να φάω δύο με το φαΐ. Θα ακούσετε, θα ακούσετε τα σχόλια του γιατρού, μας ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε και στην κυρία Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εγώ από τα 46 μου διαπιστώθηκε ότι έχω οστεοπόρωση στη μέση. Η περίοδος που δεν με έχει σταματήσει, αλλά θα ήθελα να μας πει ο γιατρός κάποιες τροφές περισσότερες από το αναψυχτικό που ίσως μπορεί να είναι βλαβερές και να μην τις καταναλώνει. Υπάρχει. Να μας πει, ξέρει, να μας πει κάποιες άλλες τροφές που μπορεί να... Αλκαλικές, θα το δούμε σε διαφάνεια σε πολύ λίγο, κυρία Μαρία μου. Οι καλές, αυτές που πρέπει να επιδιώξουμε να έχουμε στην διατροφή μας και αυτές οι οποίες καλυφέρουν αυτή την ανισορροπία. Ακούστε το από την τηλεόραση, σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατρέ. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτά που είπε ο κύριος προηγουμένως, ότι πίνει 2-3 λίτρα την ημέρα και είναι υγιής. Εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά δεν μπορώ να το αμφισβητήσω εφόσον... Να πίνουμε γάλα ή να μην πίνουμε κατά την άποψή σας. Όπως θα δούμε και στις διαφάνειες παρακάτω, το γάλα είναι μέσα στις όξινες τροφές. Όξινες. Άρα λοιπόν δεν μας βοηθά. Δηλαδή τώρα που είπε ο καθένας γάλα με καφέ, δεν έκανα καλό που βάρτησα. Και το γάλα είναι όξινη τροφή και ο καφές είναι όξινη τροφή. Όταν ξυπνούμε το πρωί, δεν χρειαζόμαστε μαύρο ζουμί, χρειαζόμαστε ένα ποτήρι νερό. Ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, αυτό που είπε ο κύριος για το λεμόνι. Το λεμόνι, παρόλο που είναι όξινο, όταν μπει στον οργανισμό μας, είτε στο φαγητό που το βάζουμε, είτε ένα ποτήρι με μισό λεμόνι μέσα κάθε πρωί, αυτό γίνεται αλκαλικό στον οργανισμό. Και είναι από τις πολύ αλκαλικές τροφές το λεμόνι. Το λεμόνι είναι όξινο, έτσι το λέμε. Αλλά όταν μπει στον οργανισμό μας γίνεται αλκαλικό και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Το πιο καλό ρόφημα κάθε πρωί είναι ένα ποτήρι νερό με μισό λεμόνι. Κάποια άτομα όταν έχουν στομαχικά προβλήματα διαλύουν λίγη μαγειρική σόδα σε νερό και πίνουν. Ναι. Αυτό είναι καλό ή κάνει κακό στον οργανισμό? Είναι καλό, διότι το στομάχι όταν πονούμε, όταν έχουμε γαστρίτιδες κλπ. Έχει αυξημένη οξύτητα, υδροχλωρικό οξύ, και δίνοντας κάτι αλκαλικό που είναι το διτροφραγικό νάτριο, εξουδετερώνουμε την οξύτητα του στομάχου. Είναι καλό. Είναι καλό αυτό. Άρα λοιπόν το γάλα, να δούμε ίσως τον κατάλογο με τις αλκαλικές τροφές και τις όξινες. Αλκαλικές τροφές λοιπόν, φυσικά ο καθένας το καταλαβαίνει, είναι όλα τα ή τα περισσότερα λαχανικά. Βλέπετε ένα κατάλογο στην οθόνη σας, τον μπρόκολο, το καρότο, τα φασολάκια, το κραμπί, τα μπιζέλια, τα κρεμμύδια, όλα αυτά είναι αλκαλικές τροφές. Είναι αυτά που πρέπει να τρώει ο άνθρωπος για να είναι υγιής. Και αν το σκεφτούμε λίγο, είναι αυτά που μας έδωσε η φύση, έτσι. Πριν να μπούμε σε αυτή τη βιομηχανική εποχή όπου οι βιομηχανίες και οι έμποροι παράγουν διάφορα πράγματα για να βγάλουν χρήματα, ο άνθρωπος τρεφόταν με αυτά που του έδινε η φύση. Αν σκεφτούμε πώς ήταν τα πράγματα πριν 50 χρόνια, πριν 60 χρόνια, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα βιομηχανοποιημένα που τρώμε εμείς σήμερα. Και πάμε και γεμίζουμε τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ με άχρηστα, κατά τη γνώμη μου, και βλαβερά προϊόντα. Επεξεργασμένα, δεν ξέρουμε και με πόσο συντηρητικά μέσα τροφές. Να δούμε τη συνέχεια, ίσως. Ή... Να δούμε τη συνέχεια, μπορούμε. Αυτά λοιπόν. Μετά από τα. Εκτός από τα λαχανικά, αλκαλικές τροφές είναι ο λιναρόσπορος, το σουσάμι, το αβοκάντο, το ελαιόλαδο. Ο λιναρόσπορος, ναι, και το σουσάμι. Το σουσάμι, αν συνηθίζουμε σε ένα πρόγειο που θα φάμε με νυφάντες βρώμης ίσως, να βάλουμε και μια κουταλιά σουσάμι μέσα, να αποφλείω το κατά προτίμηση, είναι πάρα πολύ δυνατή τροφή και πάρα πολύ καλή για αυτούς που θέλουν να διορθώσουν την οστεοπόρωσή τους ή να προλάβουν την οστεοπόρωση. Σουσάμι μπορεί να πειράζει στο στομάχι στέβερα. Πολλά άτομα δείχνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Τότε μπορεί να το βάλουν στο μπλέντερ, να το κάνουν σκόνη και να το προσθέσουν σαν σκόνη. Πάλι θα είναι το ίδιο. Πάλι θα είναι το ίδιο. Ένα κουταλάκι μικρό. Σουσάμι, ένα αποφλείωτο, ναι, μικρό, πιο μεγάλο, δεν έχει μεγάλη σημασία. Όταν το αλέσει, λοιπόν, τότε δεν ενοχλεί το έντερο για κάποιου που έχουν ίσω κολίτιδε και του ενοχλούν οι σπόροι. Τα φρούτα, το λεμόνι. Τώρα τα φρούτα, βλέπετε ότι έχει λίγα φρούτα εκεί, διότι πράγματι τα περισσότερα φρούτα είναι όξινα.
Πώς θα έρθει αυτή, αφού μας λένε τρώτε φρούτα και λαχανικά. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια διατροφή που προσπαθούμε να αλκαλοποιήσουμε το αίμα, ναι, τα λαχανικά είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν περισσότερο. Όχι τα φρούτα. Ενώ τα φρούτα λιγότερο. Είναι πολύ ωφέλιμη τροφή τα φρούτα, γιατί έχουν βιταμίνες, έχουν στοιχεία, μέταλλα, φυτοθρεπτικά. Πρέπει να τρώμε φρούτα, αλλά δεν είναι αυτά που κυρίως θα αλκαλοποιήσουν το αίμα μας. Ούτως ή άλλως όμως, πρέπει να τρώμε 80% αλκαλικές τροφές, 20% όξινες. Αν θεωρήσουμε τα φρούτα, κάποια φρούτα, ότι είναι μέσα στο 20%, μπορούμε να τρώμε, σίγουρα πρέπει να τρώμε τα φρούτα μας, αλλά πιο αλκαλικά από τα φρούτα είναι, όπως βλέπετε εκεί, το λεμόνι, το αβοκάντο, η ντομάτα. Το καρπούζι επίσης είναι μια αλκαλική τροφή, πολύ ωφέλιμη για τώρα το καλοκαίρι. Και αν με ρωτήσεις τι πρέπει να φάμε και να πιούμε το πρωί, είπαμε ένα ποτήρι νερό με λεμόνι. Την πρώτη ώρα μετά που σηκωνόμαστε πρέπει κανονικά να πιούμε 3 ποτήρια νερό και μετά να φάμε μια φέτα καρπούζι, γιατί να πιούμε διάφορα ζουμιά και δεν ξέρω τι άλλο. Τι μας λέτε τώρα, θα σηκωστούμε, θα κάνουμε ένα ωραίο σάντουιτς με μπέικον, με μπέικον, το άσπρο το ψωμί, με το βούτυρο μας, με τα αυγά μας, με το τυρί μας. Όλα αυτά που είπες είναι όξινες τροφές. Όλα, δεν είναι τίποτα αλκαλικό. Όλα αυτά που είπες, αξώσουμε. Πάμε στην κυρία Ελένη μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ έπινα 13 χρόνια ασβέστιο. Ναι. Έχω πολυμυαλγία, ντερμοκορτιζόνη από 2008. Έκανα εγχείρηση στην καρδία μου γιατί είπαμε ότι το ασβέστιο επιξενέστε φλέβες και έκανε μου ζημιά στην καρδία. Έκανα το 8 κάηκα. Το 12 άλλαξα βαλβίδα και τώρα έπαθε η μητροειδή βαλβίδα. Και ο σπόντιλος μου είναι διαλυμένος από την οστεοπορώση. Ούτε στείνουμε, ούτε να παρπατήσω μπόρο, ούτε τίποτε. Το ασβέστιο το σταμάτησα. Δεν ξέρω αν έκανα καλά, να μας πει ο γιατρός. Mm. Οφελεί το ασβέστιο. Ναι. Δεν με οφέλεσε τίποτε. 13 χρόνια έπαιρνα το, μια ταμπλέτα το πρωί, μια το βράδυ και τίποτε δεν μου έκανε. Κυρία Ελένη, επειδή εχθές έκανα την οστεοπορώση, έχω πάρα πολύ, είπε μου ο γιατρός, πάρα πολύ οστεοπορώση. Τι να κάνω? Χαίρομαι, διότι... Ακούστε το γιατρό μας από την τηλεόραση σας, κυρία Ελένη. Με ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Χαίρομαι, διότι κάποια πράγματα που θέλω να πω, τα λένε πριν από μένα ήδη οι ακροατές. Τόσο σοβαρά προβλήματα μπορεί μέχρι και καρδιοπάθη. Διότι αυτό το λάθος που ακόμα να διορθωθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια, να λέμε παίρνω ασβέστιο για την οστεοπόρωση, μια εντελώς λαθασμένη πρακτική, ειδού που οδηγεί, το είπε ξεκάθαρα η ακροάτρια. Η... Ναι, αλλά υπάρχει απόδειξη επιστημονική ότι το ασβέστιο που έπαιρνε η κυρία ήταν η αιτία για την εμφάνιση της καρδιοπάθειας σε τόσο σοβαρή μορφή. Δεν μπορούσε να συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες. Ωραία. Αφού δεν ξέρουμε όλο το ιστορικό, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Να μην είμαστε απόλυτοι. Δεν είμαστε απόλυτοι, αλλά έχω ισχυρότατη άποψη ότι το να παίρνουμε μόνο ασβέστιο, και τώρα πρόσθεσαν και λίγο τη βιταμίνη Δέλτα, που είναι καλό βέβαια. Το να παίρνουμε μόνο ασβέστιο για να διορθώσουμε την οστεοπόρωση είναι λάθος. Αυτοί που παίρνουν ασβέστιο μόνο έχουν μεγαλύτερα προβλήματα οστεοπόρωσης, διότι όταν παίρνεις ξαφνικά ένα γραμμάριο ασβέστιο στον οργανισμό σου, αυτό χαλά την ισορροπία ασβεστίου, μαγνησίου, φωσφόρου και ο οργανισμός πάλι αφαιρεί πράγματα από τα κόκκαλα παρά να προσθέτει. Δεν διορθώνεται η οστεοπόρωση με το να παίρνουμε ασβέστιο. Υπάρχει μια διαφάνεια πιο πίσω από την 11 νούμερο που δείχνει ακριβώς τι χρειάζεται ο οργανισμός για να χτίσει κόκκαλα. Δεν είναι ασβέστιο μόνο. Είναι ασβέστιο, μαγνήσιο, βόρειο, μαγκάνιο. Χρειάζεται λυσίνη, προλίνη, φιλικό οξύ. Χρειάζεται γλουκοζαμίνη. Αυτή είναι. Αυτή. Χρειάζεται γλουκοζαμίνη. Όλα βιταμίνη C λέει, λυσίνη, προλίνη, γλουκοζαμίνη, χαλκός. Ασβέστιο, μαγνήσιο, βιταμίνη D, όλα αυτά είναι απαραίτητα για να φτιάξουμε κόκκαλο. Ανταυτού, για 20-30 χρόνια τώρα... Να μην κάνετε ένα κοκτέιλ τώρα από όλα αυτά τα οποία δείχνουμε, επειδή σε πολύ συγκεκριμένες δοσολογίες πρέπει να παίρνουν. Ναι, ειδικά σκευάσματα που... Επειδή ειδικά η βιταμίνη D γνωρίζουμε ότι σε υπερβολικές ποσότητες μπορεί να επιφέρει τις αντίθετες. Υπάρχουν ειδικά σκευάσματα που είναι προϊόν μελέτης επιστημονικής με τις ακριβείς ποσότητες για το καθένα. Να πάμε στις όξινες τροφές, είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ποιες είναι αυτές οι τροφές που προκαλούν αυτό το πρόβλημα το συγκεκριμένο και φοβάμαι όχι μόνο.
μόνο αυτό το πρόβλημα, όξινες τροφές. Πολύ καλά το είπες, Γαβριέλα. Δεν είναι μόνο, δεν προκαλούν μόνο οστεοπόρωση οι όξινες τροφές. Στην ουσία πίσω από... Δηλαδή καθόλου κρέας, γιατρέ, βλέπω στα κρέατα είναι όλα τα κρέατα. Το χοιρινό, αρνί, βοδινό, κοτόπουλο, βαλοπούλα. Τι έμεινε, τίποτα. Εντάξει, ρωτάς κάποιον ο οποίος είναι χορτοφάγος εδώ και 30 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν πρέπει να τρώνε κρέατα καθόλου. Αλλά αυτό που καταντήσαμε στην Κύπρο να τρώμε κάθε μέρα κρέας... Το κουνέλι δεν έχουμε... υπάρχει. Άρα είναι παίρνει ελαφρυντικό. Δεν είμαι σίγουρος, Γαβριέλα, δεν τα ξέρω κιόλα. Να το ψάξουμε πόσο αλκαλικό ή όξινο είναι το κουνέλι. Γενικώς πιστεύω ότι όλα τα κρέατα είναι όξινες τροφές. Εάν όμως κάποιος θέλει να απολαμβάνει το κρέας του, θα το απολαύσει μια φορά την εβδομάδα, όπως κάναμε όταν ήμασταν μικροί, που τρώγαμε κάθε Κυριακή το ψητό μας. Και ίσως και κάθε Σάββατο κανένα κεφτέ μας έφτιαχνε η μάνα μας. Τις άλλες μέρες δεν τρώγαμε κρέας. Λοιπόν, εμείς τώρα στην Κύπρο, σαν νεόπλουτοι, τώρα πάψαμε να είμαστε νεόπλουτοι βέβαια, αλλά φτάσαμε στο άλλο άκρο να τρώμε κάθε μέρα κρέας. Μα είναι και φθηνό τώρα. Είναι, ναι, αλλά... είναι κάποια από τα κρέατα αυτά τα οποία έχετε εκεί στην διαφάνεια είναι πιο φθηνά από τα όσπρια, γιατρέ. Συμφωνώ. Γι' αυτό και ο κόσμος, ειδικά και με την οικονομική κρίση, δεν θα σκεφτεί τόσο πολύ τι θα προκαλέσω. Πρέπει να φτάνει να ικανοποιήσω την πείνα που έχω στο στομάχι μου. Την γλυκοζαμίνη μπορούμε να την παίρνουμε χωρίς διακοπή συνεχώς. Ερώτηση από τους τηλεθεατές. Μπορούμε να την παίρνουμε, αλλά πάλι έρχεται το θέμα της συνέργειας που λέγαμε πριν. Το να παίρνεις μόνο γλυκοζαμίνη δεν διορθώνεις πράγματα. Δεν σε βοηθά. Ή αν βοηθά, βοηθά 5%, 10%. Μπορεί να την παίρνεις, δεν υπάρχει, έχει πάρει ενέργεια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνδυασμός. Όλα αυτά που γράψαμε εδώ προηγουμένως είναι ένας συνδυασμός ολοκληρωμένος, μια συνέργεια που αν δεν την πάρεις εκείνη. Κάνεις μισές δουλειές. Μισές δουλειές και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Κυρία Αντρούλα, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μας ακούει η κυρία Αντρούλα. Καλημέρα. Κυρία Αντρούλα, μας ακούτε? Γιατί δεν μας μιλάτε? Καλημέρα, καλημέρα σας ακούμε. Ωραίο το πρόγραμμα σας, Γαβριέλα μου. Και καλωσορίσατε που φέρατε το γιατρό στο πρόγραμμα σας. Να είστε καλά, σας ακούμε. Κυρία Αντρούλα μου, μην εγώ έχω 6 χρόνια που πίνω το Φοξομάξ, πίνω το... Ακούει την τηλεόραση. Ναι, ακούει την τηλεόραση. Κυρία Αντρούλα, μην ακούτε την τηλεόραση, μιλήστε μας. Άντε, ξέρω να τη χαμηλώσω, Γαβριέλα μου. Χαμηλώστε την τηλεόραση μόνο από το ακουστικό του τηλεφώνου να μας μιλάτε. Λοιπόν, λίγο γρήγορα αν θέλετε, κυρία Αντρούλα μου. Λοιπόν, σας ακούμε τώρα, σας ακούμε. Κυρία Αντρούλα, θα μας μιλήσετε. Ναι. Μου λες, έχει 6 χρόνια που πίνω το Φοξομάξ και πήγα και έκανα οστεοπόρωση και το επήρα στο γιατρό μου και μου είπε να συνεχίσω. Έχω οστεοπενία. Και συνάμα να πίνω και το ασβέστιο. Τι λέει ο γιατρός, σας παρακαλώ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως με τα έξι μ' ακούτε? Κυρία Αντρούλα, μείνετε στη γραμμή. Έκλεισε. Μας ακούτε? Έκλεισε. Πρέπει να έκλεισε. Εντάξει, θα τη ρωτούσα, με αυτό το φάρμακο που έπαιρνε, ναι, βελτιώθηκε η οστεοπόρωση της ή δεν βελτιώθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνεστε από αυτά που είπα πριν ότι δεν συμφωνώ με τη χρήση χημικών φαρμάκων για το θέμα της οστεοπόρωσης. Είναι ο τρόπος που οι φαρμακευτικές εταιρείες θέλουν να βγάλουν χρήματα και αφού ο κόσμος θέλει να παίρνει για την οστεοπόρωση ή έχει οστεοπόρωση, αφού του καταστρέφουμε δηλαδή την υγεία του, ερχόμαστε μετά να φτιάξουμε φάρμακα χημικά να λύσουμε αυτό το θέμα. Προσωπική άποψη, δείξες ότι δεν συμφωνείτε με τη λήψη χημικών φαρμάκων για αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Έχουν δυστυχώς παρενέργειες και τα ξέρουν και για... Δείχνουμε αυτή τη στιγμή ποια τρόφιμα να αποφεύγουμε και ποια να εντάξουμε στην διατροφή μας για να υπάρξει μια έτσι σωστή αντιμετώπιση φυσικά και με συνδυασμό άλλων στοιχείων. Εκεί που υπάρχει σοβαρή οστεοπόρωση, οστεοπόρωση τέλος πάντων, δεν αρκεί μόνο, είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε τη διατροφή μας, ίσως είναι το 60%. 60%. Αλλά εκεί χρειάζεται και συνδυασμός μικροθρεπτικών ουσιών, διότι ήδη έχουμε εγκατεστημένο πρόβλημα. Που είναι συγκεκριμένα κοκτέιλ, ναι, ομοιοπαθητικών φαρμάκων, έτσι. Όχι, δεν είναι ομοιοπαθητικά φάρμακα, είναι συνδυασμός όλα αυτά που είπαμε πριν.
βιταμίνες, συχνοστοιχεία, μέταλλα. Δεν υπάρχει σε ένα σχέδασμα, είναι υπάρχει, ότι... Υπάρχει. Και γι' αυτό εννοούσα αυτά, ένα αλλά, φάρμακο ομοιοπαθητικό. Ναι, δεν είναι ομοιοπαθητικό φάρμακο. Τι είναι. Είναι συνδυασμοί μικροθρεπτικών ουσιών. Πώς λέγεται αυτό. Βιταμίνες, δεν θα πούμε ονόματα εμπορικά. Δεν θα πούμε είναι ονόματα εμπορικά, αλλά δεν είναι, είναι αποτέλεσμα της ομοιοπαθητικής ιατρικής. Όχι, είναι αποτέλεσμα της κυταρικής ιατρικής. Της κυταρικής ιατρικής. Έρευνα στην κυταρική ιατρική μας έχει το οδηγήσει. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Φωτεινή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα παρακαλώ να μας πει πιο συγκεκριμένα ο γιατρός, γιατί αναφέρθηκε στο θέμα των αναψυκτικών. Ναι. Τα αναψυκτικά είναι μέσα στη ζωή μας και θα ήθελα, επειδή αναφέρθηκε σε πολλές τροφές, ονομαστικά, σαν το κοτόπουλο, επηρεάζει σίγουρα κάποιους ανθρώπους, επιχειρηματίες. Τα αναψυκτικά, γιατί να μην πούμε με το όνομα του ή τουλάχιστον κάποια περιγραφή, γιατί εγώ είχα ανησυχήσει πάρα πολύ, έχω πρόβλημα οστεοπόρωσης, παίρνω ένα αναψυκτικό μπορεί κάθε μέρα. Θα ήθελα να ξέρω γιατί με έχει ανησυχήσει. Έχω διαβάσει πάνω στα ψερικερά για τον αναψυκτικό, δεν είδα κάτι που να με διαφωτίσει για το pH που είχε πει για 3,5 νομίζω. Δεν αναγράφεται. Δεν έχω δει τίποτα. Άρα σαν καταναλωτής δεν έχω καμία πληροφορία από το ψερικερά. Από πού να την πάρω αυτή την πληροφορία λοιπόν. Σήμερα... Από γιατρός αναφέρθηκε. Επειδή... δεν θα πούμε ονόματα εταιριών, αλλά αφού αναφέρουμε τροφές, αναφέρουμε επιχειρηματές που έχουν επηρεαστεί, άμα πούμε γιατρός μην τρώτε κοτόπουλο, σήμερα κάποιοι επιχειρηματές έχουν επηρεαστεί. Το λοιπόν νομίζω πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία το τι μπορούμε και δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, δεν θα αναφέρουμε όμως το όνομα της εταιρείας, αλλά είναι το μαύρο, είναι το άσπρο, είναι τι ονομάζουμε. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να ενημερωθείτε και τα ακούσετε από πού, κυρία Φωτεινή. Θα ήθελα πληροφορία από τον γιατρό πώς να διαβάσω το τενεκτηράκι, ίσως να με διαφωτιστεί. Γιατί έχω διαβάσει αμέσως το τενεκτηράκι και καθόλου δεν βλέπω πεχά κάτι. Μα το είπαμε πριν ότι στο τενεκεδάκι δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε στο τενεκεδάκι πόσο είναι το pH. Αλλά δεν ξέρω αν ασχολείστε με το διαδίκτυο. Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μπορεί να... Όταν ψάξω δηλαδή συγκεκριμένη μάσκα, να αναψυχτεί που γράφει. Μπορεί να γράψεις ποιο είναι το pH του τάδε και θα σου το βγάλει το διαδίκτυο. Ωραία, θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Φωτεινή μου. Καλή σας μέρα. Δηλαδή το 3,4 pH αμέσως θα κατατοπίσει την κυρία Φωτεινή. Για αυτή μιλάμε ακριβώς. Ποτά και ροφήματα, ανθρακούχα ποτά, καφές, μπύρες, συνοπνευματώδη, χύμη φρούτων, σμούθις και γάλα είναι όξινες τροφές, όξινα ποτά. Λίπη και έλαια. Τα κουρασμένα λίπη. Οι μαργαρίνες είναι όξινες τροφές. Αυτό για τη μαργαρίνη έχετε γράψει χειρότερη από το βούτυρο. Δυστυχώς γιατί... πάλι εδώ είναι τόση η πλήση εγκεφάλου που γίνεται για τις μαργαρίνες. Είναι προσωπική άποψη δική σας ή είναι της ομοιοπαθητικής ιατρικής αυτό που λέμε σήμερα. Όχι, κύριε. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη, αλλά όταν μπείτε στο διαδίκτυο και τα ψάξετε αυτά τα πράγματα, θα τρομάξετε με τις πληροφορίες που θα βρείτε. Για την ποιότητα αυτών των σκευασμάτων, αυτών των τροφίμων τέλος πάντων που μας πουλά η διαφήμιση. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να διαβάσει, πρέπει να μελετήσει και να αναλόγως να πράξει. Πάμε να δούμε και τα φρούτα τώρα που μας βάλατε την ανησυχία. Ναι. Αφού πρέπει να τρώμε φρούτα και υπάρχουν όμως φρούτα όξινα τα οποία δεν κάνουν και τόσο καλό. Επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και πριν, ότι τα περισσότερα φρούτα είναι όξινες τροφές, αλλά αφού όπως είπα και πριν δικαιούμαστε 20% οι τροφές μας δεν είναι όξινες και 80% αλκαλικές. Παρά μέσα σε αυτό το 20% να μην βάλουμε ας πούμε τα αναψυχτικά που είπαμε πριν, να βάλουμε τα φρούτα μέσα στο 20% και να απολαύσουμε τα φρούτα. Μάλιστα. Γιατί έχετε βάλει τόσα... Διότι έχουν βιταμίνες, συχνοστοιχεία, μέταλλα, φυτοθρεπτικά, βοηθούν τις κενώσεις μας. Γιατί έχετε βάλει τόσα πολλά στις άλλες τροφές, μα δεν μας αφήσατε τίποτα γιατρέ. Να πάμε στις άλλες τροφές, παιδιά. Το ξύδι, γιατί. Κάποιοι λένε ότι το ξύδι είναι ωφέλιμο. Το ξύδι είναι όξινη τροφή. Δεν είναι όπως το λεμόνι που όταν πάει στο σώμα μας γίνεται αλκαλικό. Είναι όξινη τροφή. Ούτε αλλά... το ξύδι από μήλο. Αυτό δεν το ξέρω, Γαβριέλα, και ό,τι δεν ξέρω το λέω. Δεν θέλω να λέω ανοησίες, δεν το ξέρω κατά πόσο το ξύδι από μήλο είναι καλύτερο. Ποιο ψωμί είναι καλό. Αλλά ούτως ή άλλως αυτά τα παίρνουμε σε μικρές ποσότητες. Αν βάλει κάποιος λίγο ξύδι στη σαλάτα του, ας το βάλει. Δεν θα πάρει και τίποτα. Θα πάρει πολλά λέτε εδώ, λευκάζει μερικά λευκό ψωμί και ψωμί ολικής σαλέσεως. Τι ψωμί μας μένει να τρώμε δηλαδή. Κοιτάξτε, γενικώς τα προϊόντα του αποσιτάρι
από ό,τι φαίνεται είναι όξινες τροφές και έχουν και γλουτένη. Άρα όσο λιγότερο τα χρησιμοποιούμε είναι καλύτερα για τον οργανισμό μας. Ακόμα και το ολικής αλέσιος. Είναι καλύτερο να τρώμε ολικής αλέσιος παρά το άσπρο που το θεωρώ σαν μια νεκρή τροφή. Είναι σκέτο άμυλο, δεν έχει τίποτα. Ενώ το μαύρο ψωμί, το ολικής αλέσιος έχει κάποια μέταλλα, κάποιες βιταμίνες, έχει φυτικές ίνες, είναι καλύτερο. Αλλά και εκείνο παραμένει στις όξινες τροφές. Ναι, είναι ανοίγει στις όξινες τροφές. Κόψει και τη σοκολάτα που βλέπω εκεί. Σε όλα αυτά εγκληματείτε είναι όξινες τροφές. Η στιγμή μας σκοτώνεται. Ο καθένας πρέπει να αποφασίζει για τον εαυτό. Όσοι έχουμε εξάρτηση από τη σοκολάτα. Αν όμως θέλω να τρώω μια σοκολάτα την ημέρα ή ένα κομματάκι σοκολάτας, θα το κάνω. Θα το κάνω, αλλά πρέπει να βάλω στη διατροφή μου τις αρχαλικές τροφές. Όταν τρώμε μια... Α, δηλαδή μπορεί να ισορροπήσουμε, να φάμε και τη σοκολάτα μας, αλλά να αυξήσουμε τις αλκαλικές τροφές. Υπάρχει λύση, παιδιά. Αν τρώεις κάθε μέρα πλούσιες σαλάτες και τα λαχανικά σου και όλα αυτά που είπαμε πριν και θα απολαύσεις και ένα κομμάτι σοκολάτα, θα το κάνεις. Δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Πρέπει να βρίσκουμε τις ισορροπίες. Σίγουρα δεν θα πάθεις οστεοπόρωση επειδή θα τρώεις λίγη σοκολάτα την ημέρα. Εφόσον όμως τρώεις αρκετά λαχανικά και φρούτα και τις σαλάτες σου, έτσι. Γιατρέ, ευχαριστούμε. Ήταν χρήσιμα, πολύ χρήσιμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα πάρει την απόφαση για το τι θα ακολουθήσει, θα διαβάσει και είδε στο ίντερνετ ή θα συμβουλευτεί κάποιον γιατρό για να καταλήξει στο αν εγώ υιοθετώ αυτά ή τα απορρίπτω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας, δούμε διαφημιστικό διάλειμμα. Στη συνέχεια θα μάθουμε τι είναι η πνευματική νοημοσύνη, πόσο σημαντική είναι, τι πρέπει να προσέξουμε, ένθετο της ψυχολογίας ακολουθεί και μείνετε μαζί μας. Κάτι σας μέρα.